Το θέμα της σημερινής ομιλίας ήταν αν και κατά πόσο υπάρχει μια ιδανική διαθυρογόνωση και καρδιοπροστατευτική δίαιτα. Και πιο συγκεκριμένα, κάναμε μια σύγκριση ανάμεσα στο μεσογειακό πρότυπο διατροφής, που είναι η πιο δική μας δίαιτα, η δίαιτα που είναι πιο κοντά στις δικές μας συνήθειες, το διατολόγιο χαμηλού λίπους και το διατολόγιο χαμηλών υδατοπράτων. Είναι λοιπόν πρώτα τι προσφέρει κάθε ένα από αυτά τα διατολόγια, κυρίως προς το μεταβολικό κίνημα, αλλά και την απώλεια του σωματικού βάρους, βλέποντας κυρίως για τη μεσογειακή δίαιτα ότι είναι ένας τρόπος ζωής με πλούσια τα λιπαρά από τα ψάρια και το ελαιόλαδο, δηλαδή τα ακόρεστα λιπαρά οξέα, με έντονη παρουσία των φυτικών ινών και των φρούτων και των λαχανικών. Άρα λοιπόν ένα πρότυπο το οποίο έχει πολλά αντιοξειδωτικά στοιχεία και μάλλον σε αυτά βρίσκεται το όγκο που δίνει το μεσογειακό πρότυπο διατροφής στον καρδιομεταβολικό κίνδυνο. Αμέσως μετά είδαμε τα διατολόγια χαμηλού λίπους και χαρακτηριστικά αναφέραμε ότι είναι διατολόγια που συνήθως έχουν κάτω από 30% πρόσληψη λίπους. Λίπους που το βλέπουμε και ως προς την ποσότητα, αλλά και ως προς την ποιότητα, δηλαδή τον περιορισμό των κορισμένων λιπαρών οξέων και την αντικατάστασή τους από ακόρεστα λιπαρά, πολυακόρεστα και μονοακόρεστα. Αλλά κυρίως αυτό το διατολόγιο το είδαμε σε σχέση με τα διατολόγια χαμηλών υδατοπράτων. Και είδαμε ότι ενώ δίνουν καλά αποτελέσματα στην απώλεια του βάρους, δεν υπερτερούν σε σχέση με τα διατολόγια που περιορίζουν τους υδατάνθρακες. Και τέλος, αυτή η κατηγορία, τα διατολόγια χαμηλών υδατοπράτων από 40 γραμμάρια, που είναι τα διατολόγια τύπου Atkins, μέχρι 40%, που είναι τα διατολόγια τύπου ζώνης ή αυτά που χρησιμοποιούνται πιο τελευταία, είδαμε ότι είναι μια κατηγορία διαιτών ιδιαίτερα χρήσιμη, κυρίως για την απώλεια του βάρους, αλλά βρέθηκε ότι δίνουν πολύ θετικά ωφέλη και υπερτερούν σε σχέση με την LDL, την HDL και τη συστολική πίεση. Ενώ είδαμε λοιπόν τα θετικά και τα αρνητικά αυτών των διαιτών, αυτό που κυρίως βέβαια ήταν το απόσταγμα της συνελής εισήγησης, ήταν ότι δεν έχει τόσο σημασία αν θα αυξομοιώσω τα μακροθρεπτικά στοιχεία, αν θα μειώσω τους υδατάνθρακες, αν θα αυξήσω κάποια άλλα θρεπτικά συστατικά, αλλά ο συνδυασμός των συστατικών των τροφίμων που περιλαμβάνουν στο διαιτολόγιο είναι αυτά τα συστατικά, τα φρούτα, τα λαχανικά, το ψάρι που είδαμε πριν και από την άλλη τα επιβαρυντικά, το οποίο φαίνεται ο συνδυασμός του να δίνει τα θετικά ωφέλη. Άρα μιλάμε για πρότυπο διατροφής, για συνδυασμό τροφίμων και βέβαια αυτονόητα και θρεπτικών συστατικών, τα οποία δίνουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.